Μπορεί 9 μέρες μετά την, όπως όλα δείχνουν, εμπριστική επίθεση στη ΔΟΗ Ηρακλείου, οι πόρτες της εφορίας να ανοίγουν και πάλι αύριο. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλυφθούν στο σύνολό τους οι ανάγκες που καλύπτονταν πριν από την πυρκαγιά, καθώς για λόγους ασφαλείας, τόσο το υγειονομικό όσο και η επιθεώρηση εργασίας δεν επέτρεψε την είσοδο των φορολογουμένων σε όλο το κτίριο. Οπότε η εξυπηρέτηση θα γίνεται στην είσοδο, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τον όγκο των ετοιμάτων που θα μπορέσουν να διεκπαιρεθούν. Και με τις οδηγίες και αυτών των υπηρεσιών δεν πρέπει να ανεβαίνει πάνω κοινό κόσμος φορολογουμένος, γιατί οποιοδήποτε έχει μία δύσπνοια, είτε υποβόσκουσα είτε όχι, μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Οπότε έχουμε εδώ στην είσοδο ετοιμάσει 2-3 θέσεις εργασίας για να υποδέχονται το κοινό. Να είμαστε δέκτες της αγωνίας τους, όσο και στην επιχειρηματική κοινότητα, με κυρίαρχα θέματα αυτά της φορολογικής ενημερότητας, είτε έχει παρακράτηση είτε δεν έχει παρακράτηση, που για κάποιο λόγο απαιτείται να βγει μέσω αιτήματος. Οι συνέπειες της πυρκαγιάς στην εφορία έχουν πάντως προκαλέσει απίστευτη αγωνία μεταξύ φοροτεχνικών, αλλά κυρίως φορολογουμένων, καθώς το γεγονός ότι μια σειρά από προθεσμίες που δεν θα μπορέσουν να τηρηθούν εγκυμονούν κινδύνους για το πώς θα αντιμετωπιστούν από την ΑΑΔΕ, που ακόμη δεν έχει δώσει παρατάσεις. Είναι μια σύνθετη κατάσταση και δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο η ΑΑΔΕ ήδη δεν έχει προβεί στην ανακοίνωση των αναγκαίων παρατάσεων, ούτως ώστε ο κόσμος να ηρεμήσει και να ομαλοποιηθεί λίγο, αν θέλετε, η κατάσταση στην αγορά. Ουσιαστικά θα δουλέψει με αυτοπρόσωπη παρουσία περίπου το 50% των υπαλλήλων. Από αύριο, οι υπόλοιποι με τηλεργασία. Από δωρεές μέχρι μεταβιβάσεις, φορολογίες εισοδήματος ή και δικαιολογητικά για το ΕΣΠΑ, αυτή την ώρα δεν δύναται να μπορούν να τακτοποιηθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, που ήταν η λήξη της προθεσμίας, με ένα πλήθος φορολογουμένων αυτή την ώρα να αντιμετωπίζει το φόβο της απένταξης ή και της επιβολής μεγάλων προστήμων. Είναι αδύνατον και οι άνθρωποι που θα εργαστούν στην ΤΟΗ, πέρα από τις συνθήκες που από όσο γνωρίζω δεν είναι και οι καλύτερες, ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν, να υλοποιήσουν το πλήθος των αιτημάτων που απαιτείται έως 30/12. Βεβαίως. Είναι θέματα τα οποία έπρεπε αυτοπρόσωπα να φέρουν κάποιοι φορολογούμενοι κάποια έγγραφα, τα οποία δεν γίνεται να τα φέρουν με τη ΔΟΗ κλειστή. Επομένως, είναι λογικό το αίτημα για κάποιες παρατάσεις. Οι εργαζόμενοι στην εφορία ζήτησαν εκ των προτέρων την κατανόηση των πολιτών, επικεντρώνοντας από τη μια στην αδυναμία να καλύψουν το σύνολο των αναγκών και από την άλλη στην πιθανή ταλαιπωρία που θα υποστούν οι πολίτες για όσο διαρκέσει αυτή η κατάσταση. Και το θέμα είναι η κατανόηση του κοινού, βασικά, να έρχονται όσοι πραγματικά έχουν κάποια επίγουσα υπόθεση, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτές τις ημέρες.